Κυρία Ντρούλα, ο κόσμο θέλει να σε δει στο Ιντερνετ. Θέλει να σε δει στο YouTube. Και αλλού μου, πού επίση και χάθηκε 6 μήνε, και υποσχέθηκε μα να μα δείξει την κυρία Ντρούλα, και τίποτε. Αυτή είναι η κυρία Ντρούλα. Ρώτα την κόρη την. Αυτή είναι καλή, τώρα. Τι ήξερα ότι είναι ο κόσμο για την κυρία Θέκλα, και τι απάντησε. Από τώρα. Ναι. Αρωτούσαν με που είσαι. Ναι. Ο λαό του η Θέκλα είναι έξω. Γυρίζει δουλειές, πιάνει λεφτά πολλά. Και τι. Κάμι, τι του ελάτε, κάτι συγκεκριμένο. Κάμι. Εξίασα. Κάμι καριέρα. Εξίασα. Είπε η Άντρη ότι ελάλε ότι κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Ναι. Λα σου πω τώρα, έχει μια εβδομάδα που ήρθα. Ρωτήσα σε αμέιδε, αν ήρθα. Καλό. Ναι, μου του είπε. Ού, ενέσω να του τσου κάνει, γυρίζει βίντεο, έσω. Καλά, του του είπα. Πολλά καλά. Είσαι η ατζέντη σου, κυρία Ντρούλα. Θα έρθω μια ημέρα μου και σπίτι σου που να κάνει χαλούμια, να δείξουμε του κόσμου στην Ελλάδα πώ κάνουμε τα χαλούμια στην Κύπρο. Να μου πει που πριν πότε να κάνει τα χαλούμια και θα έρθω να δείξουμε του κόσμου πώ κάνουν χαλούμια. Εντάξει, ως πέμπουμε. Ως πέμπουμε. Ναι, να ακόμη και μια επιχείρηση, να στέλνουμε χαλουμιά στην Ελλάδα, γιατί όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως και για τη διαφήμιση και που προσέχετε τον κήπο μου και όλα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, αγαπούμε σε. Και εγώ αγαπώ σας πολλά. Πολλά. Ευχήκες καλή κυρία Ντρούλα δηλαδή. Θα σε βάψω την άλλη φορά. Λοιπόν, θέλουμε, μάλλον μας καλωσορίζει η κυρία Ντρούλα. Αυτή είναι η μασκότ νούμερο ένα πάντα. Εσύ είσαι το δύο εσύ. Πάντα, όχι, δεν είμαι το δύο, εγώ είμαι 3, 4, 5, μετά πάει, πώς το λένε, άντρη μου, έλα κορίτσι μου, πέρασε γιατί... Πέρασε στο σπίτι σου, σε αφήνουμε. Είναι, είπαμε, Δέσποινα Butterfly, Butterfly. Μετά είναι η Αντρούλα που γενικά μας ρίχνει όλες κάτω, όλες κάτω, όλες κάτω, ούτε Butterfly, ούτε πουλιά, ούτε τίποτα, τίποτα. Τελευταία έρχομαι εγώ και η Αντρούλα. Εγώ ή πέντε λεπτά. Πάντως έξω αυτό το σιτάνικο το μάτι, Βέβαια. Αυτό έμαθα πρώτα που ήρθα εκεί. Τι είπε. Όσοι είσαι πάνω από τη γη, να είσαι και από κάτω. Όσο είναι το ύψος σου πάνω από τη γη είναι και το ύψος σου κάτω από τη γη. Δυνατές ρίζες. Ναι. Να έχεις αυτό το μάτι του σιτάνικο. Γιατί η πρώτη μέχρι να τη μάθω... Το έξυπνο. Μα εμένα... Το έξυπνο δεν έχει σιτάνικο. Γιατί δεν κατηγορώ στη γυναίκα. Εμένα με το έλεγαν σιτάνισα, εγώ τώρα είμαι βρίζουν στην αρχή. Έκανα το σταυρομλό, τώρα μας μετρήσουν. Στην Κύπρο. Μα δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, περνάει μια εβδομάδα. Θα μιλάς πολύ ώρα και θα κρατάς και τα βαριά τα πράγματα. Θα κρατήσω όλα. Μια εβδομάδα στη δουλειά στη Λεβέντενα. Τώρα μιλάει και να του λέω. Ήρθαν τα παιδιά μου, τσαλαλί τους. Έχετε μια μάνα να σας τη χαρίνει. Μόλις ανοίξω το στόμα μου, ξέρει τι να της πω και αμέσως μου απαντάλανε. Είδες, αυτό είναι. Αυτό είναι. Η Λεβέντενα που ήταν η... Ήταν μια πολύ γνωστή οικογένεια που είχαν πάρα πολλά χρήματα, που είχαν μια μεγάλη έπαυλη και δούλευε σε αυτές η κυρία Ντρούλα. Αγγέλη, και για σένα το πράγμα αυτό. Είναι η μητέρα της γυναίκας του... Ναι, σκιάτης. Σκιάτης Φωτεινής Σωματοπούλου. Τώρα εσύ ήσουν εκεί χρόνια, σωστά. 15 χρόνια. Α, μπράβο, το 15 χρόνια σε ένα σπίτι, ενώ σε μια οικογένεια λέει πάρα πολλά πράγματα. Είμαστε πολλά πράγματα. Κοπέλες. Ναι. Και Σαββατοκύριακο είναι εγώ, είναι Βίνα. Αχα.
Και δεν τους έδιαν τα ρούχα να τα πλύνουν, να τα συγγενώσουν. Ωραία. Έπρεπε να πω εγώ. Φυσικά θα πας. Κόρη να λείπει, θα μου τα καταστρέψουν αυτές. Σοβαρά που λάβει. Πιστεύω στην κυρία Ντρούλα, ξέρω. Όχι, αλλά μπορεί να μην είχατε εμπιστοσύνη πουθενά άλλο τα ρούχα και τα λοιπά. Δεν είχα. Όχι, ήταν να τις χαλάσω. Α, για να τα χαλάσουν. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν ξέρω. Λοιπόν, να φάμε ένα τυγιά. Εδώ η κυρία Ντρούλα. Λοιπόν, το θηρίο, κυρία Ντρούλα. Όσοι είναι πάνω από τη γυναίκα και από κάτω, είπαμε. Έτσι, και παρακάτω και παραπάνω. Ναι. Α, το γράφει το κινητό, συγγνώμη, γράφει. Να σου πω, περίμενε. Να δείχνει ακόμα πιο άδυνα. Πρέπει να είναι έτσι. Στο έτσι μας πιάνει καλά και τους δύο. Αν να βάλεις ίσο, δεν θα πιάνει. Μισό λεπτό, λοιπόν, θέλω να δείξω... Είμαι εδώ με τον καμπρό της κυρίας Ανδρούλας, τον Νίκο, τον Νικολάτο, τον Γιώργο. Θέλω να δείξω την υπέροχη... Αυτέ μου λάμπετε, δηλαδή... Πιάνει το βίντεο, γράφει το ναι, συγγνώμη. Δεν έχω εμπειρία, φιλενάδα. Πώς το λένε κοινό. Λάμπι, μπάμπι, όχι. Λάμπις μπάμπι. Αυτό, λάμπι, μπάμπι. Λάμπρι και εσύ, να φαίνεται διαφορά. Ναι, έλα. Ναι, οι άντροι είναι, δεν είναι, του προβολέα. Όχι. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να δείτε την υπέροχη σιλουέτα που δεν με πιστεύατε. Το κορίτσι είναι 18, δηλαδή είναι 18 και 2 μηνών, 18 και 18,5. Λοιπόν, τίποτα είναι, κάνε μια περιστροφή. Εντάξει, και επίσης πάλι φοράει φαρδιά ρούχα, που να τη δούμε με ένα υπέροχο μαύρο φόρεμα, λέω τώρα εγώ, ακόμη και λουλουδάτο, έτσι, και να, δηλαδή είναι μία μαγεία. Εντάξει, δεν θα ξαναβγάλω ένα βίντεο, δεν θα ξαναβγάλω. Την εταιρεία θέλω να κουβαλάς ένα αντισηπτικό, το οποίο είναι αντισηπτικό αποστηρωτικό, το οποίο θέλω να το κουβαλάς μαζί σου, δηλαδή μας τα έχει στείλει τέλος πάντων, πουλάμε κιόλας δηλαδή, τα δίνουμε και στους κομμωτές. Ωραία. Είναι τζέλ, Μαριανά? Όχι. Είναι κρεμώδες. Είναι απίστευτο. Πάρουμε λίγο στο χέρι μου. Ναι, θα ήθελα λίγο. Αλλά να ξέρεις ότι είναι και καθαριστικό και αποστηρωτικό και απολυμαντικό. Δηλαδή, είναι τέλος πάντων 3-1. Αχ, μυρίζει τέλεια. Ναι, είναι κρέμα. Ναι. Είναι κρέμα. Είναι υπέροχο. Wow. Και μένει. Wow. Ναι. Δηλαδή πολύ και ωραία. Έφερα αυτό το size 250ml. Για να βάζουμε στη τσάντα μας. Τέλεια. Ναι. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα από σαμπού δεν με ενημέρωσες. Όχι. Και έφερα το Energy, το οποίο είναι και μαλακό και το Noni, είναι αυτό που κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, την περίοδο δηλαδή αυτή. Και θα με πεις τι άλλο θα χρειαστείς. Θα σε πω. Εντάξει. Οκ, κορίτσι μου, καλό. Ορίστε. Με γεια σου. Βγήκαμε και σαμπού. Ναι, energizing, όχι μόνο για τριχόμενο. Α, το οποίο όμως λέει όμως ότι αποφεύγει και την απώλεια μαλλιών. Ναι. Γιατί εγώ χάνω μαλλιά, Μαριάννα. Ναι, δεν χάνω μόνο μυαλά, χάνω και μαλλιά. Είναι. από μυαλά. Στα κάγκελα. Στα κάγκελα και γενικά. Γι' αυτό σαμπουάν δεν έχω για τα μυαλά, παιδιά. Αλλά για τα μαλλιά. Για τα μαλλιά υπάρχει σαμπουάν, το οποίο είναι το Energy. Πολύ ωραίο. Και είναι και τονωτικό και αντιχαλός. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Προληπτικό δηλαδή. Thank you. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και έπρεπε να φέρω. Μάλλον την επόμενη φορά θα στείλω στην κυρία Ντρούλα ό,τι γουστάρει αυτή. Θα μας πει. Ό,τι γουστάρει. Βέβαια δεν γίνεται μόνο το γλυκό. Θέλω και την κυρία Ντρούλα. Σωστό. Έτσι, ό,τι θέλει. τώρα που το είδα το σκηνικό. Τώρα που σε είδε, θα σου στείλει πράγματα να σε κάνει πούπα. Σε κάνει κούκλα. Πούπα είναι. Είναι. Θέλουμε λίγο να γίνει πιο ελεγκάν. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Πούπα ελεγκάν. Όποιος κατάλαβε. Ναι, αυτό. Εμείς έχουμε σημασία που καταλάβουμε.